Παιδιά, καλημέρα, είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω για τον νόμο τη έλξη και θα δώσω μια καινούργια τεχνική. Πάτα το like για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο για να το δουν περισσότερα παιδιά για τη διεύρυνση τη γνώση, για τη διεύρυνση τη πληροφορία, για τη διεύρυνση τη συνείδηση και τη διεύρυνση τη αγάπη και το share. Έχει ένα κουμπί κοινοποίηση. Πάντα κοινοποίηση και κοινοποίησε το στου φίλου σου, στη μητέρα σου, στον πατέρα σου, στον αδελφό σου, στα παιδιά σου για να δούνε πώ μπορούν να αλλάξουν τη ζωή του, πώ μπορούν να μετασχηματίσουν ουσιαστικά την ενέργειά του. <coughs> και σχολεία την καλημέρα σου, την καλησπέρα σου, την αγάπη σου. Οτιδήποτε θέλει να πει, να ρωτήσει. Είμαστε εδώ, απαντάω σε όλα τα παιδιά. Πώ υλοποιεί καθημερινά, υλοποιεί μέσα από τη σκέψη σου, μέσα από το συναισθημά σου, μέσα από τη δράση σου, δηλαδή η πρόθεσή σου, η συναισθηματική σου κατάσταση και η καθημερινή σου δραστηριότητα είναι αυτή που σε έχει φέρει σε αυτό το σημείο στη ζωή σου. Σε οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεσαι. Και Ο νόμος της έλξης λειτουργεί είτε το θες είτε δεν το θες, θα λειτουργήσει. Και λειτουργεί μέσα από τα παραδείγματα τα οποία υπάρχουν τοποθετημένα μέσα στο υποσυνείδητό σου. The paradigms, έτσι τα λένε. Τα παραδείγματα τα οποία έχεις τοποθετήσει εσύ. Για να ξανατοποθετήσεις νέα λοιπόν προγράμματα πρέπει χρειάζεται να ξεκινήσεις από την αρχή. Ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο για να αρχίσει να βάζει τα προγράμματα στη ζωή σου, τα νέα προγράμματα, είναι μέσα από τη συνήθεια και μέσα από την επανάληψη. Η επανάληψη και η συνήθεια ουσιαστικά θα εδραιώσει αυτέ τι καινούριε. τα καινούργια προγράμματα. Αυτή την καινούργια, τη νέα δραστηριότητα την οποία θε να φτιάξει σε οποιοδήποτε τομέα και αν θε να τη φτιάξει. Πολλά παιδιά μου λένε ότι ξέρει τι, αυτά τα γνωρίζω, αλλά. τελικά δεν τα γνωρίζει. Ξέρεις γιατί δεν τα γνωρίζεις. Γιατί απλά τα υπάρχουν σαν ιδέες μέσα στο μυαλό σου, δεν ξέρεις να τα εξηγήσεις και επίσης όταν δεν έχεις αποτελέσματα στη ζωή σου, γιατί τα αποτελέσματα είναι αυτά που δείχνουν αν πραγματικά γνωρίζεις αυτά για τα οποία λες ότι γνωρίζεις. Γιατί για να τα γνωρίσεις χρειάζεται να τα επαναλάβεις. Χρειάζεται να ξέρεις να τα εξηγήσεις, χρειάζεται να ξέρεις να τα γράψεις. Και ο καλύτερο τρόπο λοιπόν για να μάθει αυτέ τι τεχνικέ, για να μάθει πώ δουλεύει ο νόμο τη έλξη, για να μάθει πώ δουλεύει η ζωή, είναι να κάτσει να γράψει. Και επίση το γράψιμο είναι μια πάρα πολύ ωραία τεχνική για, για οτιδήποτε σου συμβαίνει στη ζωή. Είτε αυτό είναι καλό, είτε αυτό είναι κακό, είτε αυτό είναι άσχημο, σε χαμηλό επίπεδο. Κάτσε και γράψε, και τότε θα καταλάβει ποιο είναι ουσιαστικά το πρόβλημα το οποίο έχει. Κάτσε και γράψε, και τότε θα καταλάβει ποιο είναι αυτό που που θέλει να υλοποιήσει και το έχεις μέσα σου αλλά η, παίζει η κασέτα συνεχώς μηχανικά σας αγαπάω, είστε καταπληκτικοί είστε υπέροχοι